προσθεθεί ήταν ο Ανδρέας, ο οποίος ήταν στην ψυχαγωγία και αυτός. Ασχολήθηκε πάρα πολύ με το παιδικό χωριό και έκανε πολύ σοβαρή προσπάθεια και τον ευχαριστούμε πάρα πολύ γι' αυτό. Ήταν ο Αντώνης, επίσης στα μηχανήματα περισσότερο ηλεκτρολογικά. Μας έχει σώσει ο Αντώνης από πάρα πολλές καταστάσεις όταν χαλούσαν μηχανήματα, φώτα κτλ. Μεγάλο τσακάλι και Αντώνη, σε ευχαριστούμε αλήθεια πάρα πολύ. 3, 2, 1! Μπράβο, μπράβο, Νάσια! Μπορεί να χάσατε, αλλά ήσασταν πολύ καλοί! Καλό βράδυ, Γιούπι! Η Αναστασία Γιαταγαντσίδου, η οποία είναι πραγματικά ένα μυαλό άκρος καλλιτεχνικό, οι ιδέες της τρομερές, οι κατασκευές της απίστευτες. Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Αναστασία, που ήσουν στην ομάδα μας. Πραγματικά, όταν ένιωθα ότι έχεις να κάνεις κάτι για μια ψυχαγωγία και ότι το έχεις αναλάβει εσύ, η ασφάλεια που ένιωθα ήταν μοναδική. Ήξερα ότι το καλλιτεχνικό αποτέλεσμα θα είναι με απίστευτη αισθητική και σε αυτό το κομμάτι θα ήθελα να ευχαριστήσω μέσα από την καρδιά μου, και δεν ήταν στην ομάδα ψυχαγωγίας, δύο κορίτσια, τα οποία πραγματικά ήρθανε και απογείωσαν όλες μας τις ιδέες κατασκευαστικά, δηλαδή ό,τι ιδέα είχαμε, ό,τι είχαμε στο μυαλό μας, τους λέγαμε ό,τι μας κατέβαινε στην κλάβα μας. Μπορεί να τους λέγαμε κάντε μας ένα πανό 10 μέτρα επί 30 μέτρα και να έχει πάνω, ξέρω εγώ, δεν μπορώ να φανταστώ τι μπορεί να έχουμε ζητήσει από αυτά τα δύο κορίτσια, τα οποία δεν έχουν πει ποτέ όχι. Πραγματικά κάθε φορά έχουν κάνει ό,τι τους έχει ζητηθεί με το καλύτερο καλλιτεχνικό αποτέλεσμα, αισθητικό αποτέλεσμα. Είναι η Σοφία Βιτζίκα και η Χριστίνα η Μαμτουμίδου. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ, κορίτσια. Χορευτές, για τους χορευτές μας, έτσι. Για τα εικαστικά. Να πούμε όμως, να πούμε τους χορευτές μας, να πούμε ένα μεγάλο ευχαριστώ στον Μανώλη το Ζήση. Φωτεινή Χαλεπλή, Σίση Κασάμπαλη. Να πούμε ένα μεγάλο ευχαριστώ στην επιχρόνια συνεργάτη εδώ της κατασκήνωσης, δική μας συνεργάτη, την αγαπάμε άπειρα, πάρα, από την πρώτη χρονιά. Πάρα πολύ την ευχαριστούμε, γιατί μας έμαθε πάρα πολλά πράγματα, πάντα ήταν ήρεμη, ήξερε ότι τα πράγματα θα βγούνε στην ώρα τους και πραγματικά χωρίς αυτήν δεν ξέρω πώς θα κάναμε την πρώτη μας, τη δεύτερη γιορτή. Μιλάμε βέβαια για την Χριστίνα Παπαϊωάννου. Να σας ευχαριστήσουμε όλους εσάς, όλη αυτή τη μεγάλη οικογένεια που εδώ και 7 χρόνια μας έχετε προσφέρει τόσο αγάπη, τόσο δημιουργικότητα, τόσο φαντασία, που εγώ τουλάχιστον μέσα στην ψυχή μου και για μένα είναι ανεκτίμητη. Θα την έχω πάντα φυλαγμένη σαν ένα ξεχωριστό κομμάτι. Σας ευχαριστώ πολύ όλους. Ελπίζω η ψυχαγωγία να συνεχίσει το ίδιο δυνατά και φέτος το καλοκαίρι του 2017, γιατί θα είμαστε που αλλού εδώ στη UPK. 1, 2, 3, fuck it! My darling, I love you, I love you.